Ένα ματωμένο πανί και λίγα τούβλα από τη μοιραία κολόνα που καταπλάκωσε στο κεφάλι τον Νίκο κρατούσαν χθες βράδυ αγκαλιά φίλοι του Άτικου Νέου και πολλοί Λαρισαίοι που παρά τη δυνατή βροχή έδωσαν το παρόν στη διαμαρτυρία που οργανώθηκε. Ήταν αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία μιας τραγωδίας, τα οποία και εναπόθεσαν στην είσοδο του Δημαρχείου για να βροντοφωνάξουν όχι στην αδιαφορία. Από την περασμένη Κυριακή, μια πόλη ψάχνει απαντήσεις, όπως και οι γονείς του Νίκου που σήμερα είπαν στο μοναχοπέδι τους το τελευταίο αντίο. Απαντήσεις που ακόμη αναμένονται. Φταίει η πολεοδομία που ήθελε έγγραφη καταγγελία για να ενεργήσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Φταίνε οι ιδιοκτήτες. Ποιος φταίει? Πολίτες που γειτνιάζουν με το μοιραίο σπίτι και έβλεπαν πόσο ετοιμόρροπη είναι η κολόνα, δεν δίστασαν από την πρώτη στιγμή να αναλάβουν το βάρος της δικής τους ευθύνης. Ένιωθα τύψεις και εγώ και μια φίλη μου που δεν το σμπρώξαμε μέσα. Δεν φανταστήκαμε αυτό το μοιραίο. Δεν το φανταστήκαμε, αγάπη μου. Με ενδιαφέρον αναμένεται τώρα και το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης που διετάχθη με εντολή του Δημάρχου Λαρισαίων για το αν υπήρξαν ή όχι καταγγελίες στην πολεοδομία.